Κυρία Υπουργέ, θα σας καλωσορίσουμε στον Δήμο Κορινθίων και να ευχηθούμε η παρουσία σας εδώ να είναι κρίσιμη. Έχουμε ο Δήμος αλλά και η εκπαιδευτική κοινότητα συζητήσει διάφορα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Σε ό,τι αφορά τον Δήμο, εγώ θα σας δώσω ένα υπόμνημα, το οποίο εδώ θα έχετε τον χρόνο μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά επιγραμματικά θα ήθελα να σας πω ότι θα ήταν χαρά μας να σταθούμε σε περίπου δύο εβδομάδες που θα εγκαινιάσουμε ένα περιβάλλον νηπιαγωγείο στην περιοχή. Έχουμε ένα θέμα εδώ, δηλαδή πολλά ενοικιαζόμενα νηπιαγωγεία, τα οποία δεν είναι των προδιαγραφών που θα έπρεπε. Το ένα προχωρεί και ολοκληρώνεται. Θα μπορείτε να έρθετε, θα ήταν ιδιαίτερα χαρά, ιδιαίτερη χαρά για μας. Θέλουμε να φτιάξουμε και άλλα νηπιαγωγεία, να αντικαταστήσουμε τα ενοικιαζόμενα και εκεί για την ένταξή του σε κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα θα θέλαμε την υποστήριξή σας, όπως επίσης θα θέλαμε και την συμμετοχή του Υπουργείου σε θέματα που έχουν να κάνουν με την διαπίστωση. Εμείς, σαν Δήμο Κορινθίων, έχουμε ενταχθεί στις πόλεις που μαθαίνουν πρόσφατα, στις έξυπνες πόλεις, και το θέμα της εκπαίδευσης και της μάθησης για μας είναι εξαιρετικό θέμα και θέλουμε και τη συμμετοχή του Υπουργείου και την υποστήριξή του. Και το τελευταίο, το πιο σημαντικό, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει μερικά τμήματα στην Κόρινθο και εμείς θα θέλαμε τα τμήματα αυτά να γίνουν περισσότερο. Ιδιαίτερα όταν τελεί η υποπαραχώρηση ο χώρο του Στρατοπέδου. Έχουμε μιλήσει για το Στρατοπέδο, που είναι ένα ιδανικό χώρο για πανεπιστήμιο και για κάμπους. Σε αυτή την περίπτωση, όταν θα κάνετε, θεωρώ, το Υπουργείο κάποια αναθεώρηση του προγράμματο, παλιά ήταν το πρόγραμμα Αθηνά, νομίζω, να λάβετε υπόψη σας ότι κατάλληλος χώρος και η κατάλληλη γενική θέση, την υποστήριξη από τον Δήμο, να ενισχύσουμε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Παράδειγμα Κορίνθου με περισσότερα τμήματα. Και εφόσον έχετε τον χρόνο, να μην σα απασχολήσω περισσότερο, μπορείτε να με καλέσετε και να το συζητήσουμε στο Υπουργείο. Καλώς ήρθατε. Ο αντιδήμαρχος της Εθνίας, κυρία Βουλευτής. Και εγώ βεβαίως θα ήθελα να χαιρετήσω την παρουσία της Υπουργού εδώ στην Κορινθία μας. Σηματοδοτεί την σημαντικότητα που έχει η εκπαίδευση στην κοινωνία. Έχει πάρα πολύ αξία να πούμε ότι το τελευταίο χρόνο με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με την Υπουργό στο τιμόνι του Υπουργείου Παιδείας έχουμε καταφέρει να έχουμε όσο το δυνατόν γίνεται λιγότερα κενά σε εκπαιδευτικούς και σε δυσπρόσιτες περιοχές που για εμάς έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, τα σχολεία του Φενεού μας, όπως επίσης καταφέραμε να έχουμε και εξειδικευμένο προσωπικό στα ειδικά μας στα σχολεία, θα πάμε και μετά και θα τα πούμε και εκεί. Για μας λοιπόν είναι μεγάλη χαρά που είσαστε σήμερα εδώ, ξέρουμε ότι οι προσπάθειές σας έχουν έναν και μοναδικό στόχο, το να καταφέρουν τα παιδιά να εκπαιδευτούν όχι μόνο για την επαγγελματική τους πορεία στο μέλλον, αλλά και για την προσωπική τους εξέλιξη και ορίμανση. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ο δικός μας ρόλος και στο Κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά το θέμα του κορονοϊού, να σας πω ότι έχουμε εξασφαλίσει ότι αντισηπτικά υπάρχουν, απολυμαντικά υλικά. Μάσκες υπάρχουν, καθαρίστερες υπάρχουν. Θα προσλάβουμε και άλλες 12 άμεσα με έξοδα του Δήμου για να καλύψουμε τις ανάγκες και τις προδιαγραφές που έχει θέσει το Υπουργείο στο βαθμό που θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Κυρία Υπουργέ, και να σας καλωσορίσω το τμήμα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, στην Κόρινθο. Και να διαβεβαιώσω περισσότερο, γιατί επικοινωνούμε συνέχεια ότι η Υπουργός είναι 24 ώρες το 24ωρο σε επικοινωνία μαζί μας. Δεν υπάρχει ώρα που δεν έχουμε επικοινωνήσει. Με τις οδηγίες της, την καθοδήγησή της και την υποστήριξή της βέβαια, έχει γίνει δυνατό φέτος να στελεχωθούν καλύτερα από κάθε άλλη φορά τα σχολεία παρά το ότι είναι αυτή η δύσκολη περίοδος. Είμαι αισιόδοξος ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, εφαρμόζοντας τα μέτρα πάντα, κυρία Υπουργέ, και νομίζω ότι τα παιδιά μας θα έχουν την παιδεία που τους αξίζει σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Σας ευχαριστούμε που είστε στο σχολείο μας. Ο κύριος Αναστόπουλος, ο διευθυντής δευτεροβάθμιας, ο Οικόδες Πατάς. Καλωσορίζω και εγώ εκ μέρους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πράγματι, αρέσει στους καθηγητές και συναδέλφους, βέβαια σε οποιοδήποτε Έλληνα, να έρχεται η κυρία Υπουργός και να επικοινωνεί. Τώρα απλώς θα συνοψίσω ότι δηλαδή ως προς τη στελέχωση των σχολείων πάμε πολύ καλά, χωρίς να θέλουμε να ωρεοποιούμε, επαναλαμβάνω, είχαμε δύο φάσεις διορισμού αναπληρωτών, μας μένουν κάποια υπολείμματα, δηλαδή σπάνια βρίσκεις ολόκληρη θέση καθηγητή να λείπει,
Και επίσης αυτό που τώρα κινείται το, με τους καθηγητές που, όπως λέμε, που είναι ευπαθείς ομάδες που θα αντικατασταθούν από άλλους αναπληρωτές. Εκεί είμαστε τώρα. Εγώ νομίζω το πιο σημαντικό πρόβλημα και μοναδικό, ίσως όχι μοναδικό, το πιο σημαντικό είναι αυτό με τις καθαρίστριες κλπ. Που δεν ξέρω αν αφορά άμεσα και το Υπουργείο το δικό σας. Εκεί μόνο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η διάθεση των εκπαιδευτικών είναι να βοηθήσουν όσο μπορούν, να είμαστε ασφαλείς, κυρίως τα παιδιά πάντα, πρώτα απ' όλα τα παιδιά. Δηλαδή υπάρχουν και άτομα ακόμα που μπορούσαν να ενταχθούν, να φανταστείτε, στις ευπαθείς ομάδες. Εμείς έχουμε 40 στους 1.100, στους 1.100 σε όλο τον νομό, εντάχθηκαν σε ευπαθείς ομάδες και υπάρχουν και άλλοι, καμιά δεκαπενταριά, που όχι, θέλω να πάω στο σχολείο να δουλέψω, παραδείγματος χάρη. Έτσι, ευχαριστούμε και πάλι, δεν έχουμε να Τη πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Να σα καλωσορίσουμε στην Κορινθία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθατε. Θέλω να θίξω ένα θέμα επιπλέον των άλλων που ακούστηκαν και μα βρίσκουν και εμά στο ίδιο μήκο κύματο. Ότι έχουν τακτοποιηθεί αρκετά πράγματα. Ίσως η πρώτη φορά που πραγματικά λειτουργούμε με τα σχολεία μα να είναι ανοιχτά και να είναι καλυμμένα όλα. Εκείνο που θέλω να πω όμως είναι ότι ένα θέμα που θέλω να θίξω είναι το θέμα αυτό της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, της σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης, το οποίο πρέπει να σας πω ότι είμαστε έτοιμοι και με τις οδηγίες του Υπουργείου, της κυρίας Γλύκα, της Γενικής Γραμματέας του Υπουργείου κυρίως και του κυρίου Περιφερειακού Διευθυντή τις οδηγίες, έχουμε ήδη ετοιμαστεί, θέλω να ξέρετε και αυτό, ότι είμαστε έτοιμοι σαν πρωτομάθημα εκπαίδευση. Έχουμε, με βάση τις οδηγίες αυτές, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και στη σύγχρονη της αποστάσεως εκπαίδευση, ακόμα και αν αυτό είναι να γίνει ταυτόχρονα. Ενώ το ταυτόχρονα, δηλαδή μέσα στην τάξη, να γίνεται ταυτόχρονη τα παιδιά που διδάσκονται εκείνη τη στιγμή στην τάξη και να παρακολουθούν ταυτόχρονα και τα παιδιά που ανήκουν στην κατηγορία που είναι σπίτι τους. Λοιπόν, με βάση τις οδηγίες όμως. Αυτό έχουμε, η Εμπίλιος λέει, αναφέρει και ότι μπορεί να, με διολογημένη απόφαση του διευθυντή κλπ. Θα μπορούσε να μην συμβεί αυτό, εάν η ταυτόχρονη ενός σύγχρονη εξαποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να μην συμβεί με διολογημένη απόφαση του διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων. Εκεί και πάλι να σας πω τα διαδικτυακά τμήματα τα οποία τα αναφέρατε και με κάθε λεπτομέρεια, είναι ξεκάθαρα όλα, δεν υπάρχει σύγχυση νομίζω πουθενά. Τα διαδικτυακά τμήματα, είμαστε έτοιμοι, έχουμε πάρει πολλές περιπτώσεις παιδιών που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν για τους λόγους γνωστούς και είμαστε και εκεί έτοιμοι να δημιουργήσουμε διαδικτυακά τμήματα με ευθύνη του Διευθυντή Διεύθυνσης και βέβαια και με ευθύνη του Περιφερειακού Διευθυντή, εφόσον ας πούμε προχωρήσουμε σε διαδικτυακά τμήματα τα οποία αναφέρονται στις ενότητες, δηλαδή τους νομούς του. Μπορεί να είναι ας πούμε λιγότερα παιδιά, μετά φτάσουμε νομίζω 25 αριθμό. Και θέλω να σας, αυτό ήθελα να σας πω να δείξω περισσότερο ότι είμαστε και σε αυτό έτοιμοι. Οι διευθυντές των σχολείων του Γυμνασίου. Κυρία Υπουργέ, καλώς ήρθατε στο σχολείο μας. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειακέ Διευθυντά, κύριε Διευθυντά Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λέγομαι Νανόπουλος Γιώργος, είμαι ο διευθυντής επί 9 χρόνια αυτού του σχολείου και αδερφός του κυρίου Δημάρχου. Έχουμε τη χαρά να σας έχουμε σήμερα μαζί μας. Ιδιαίτερη τιμή για αυτό το σχολείο. Θέλω να ξέρετε ότι το πρώτο Γυμνάσιο Κορίνθου είναι το δεύτερο σχολείο της Ελλάδας που δημιουργήθηκε μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, μετά τον Ναύπλιο. Έτος ίδρυσης 1864. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά χτίρια. Αυτό είναι το τελευταίο που φτιάχτηκε εδώ. Φτιάχτηκε από τον κύριο Στυλιανίδη, ο οποίος βέβαια δεν το εγκαινίασε μετά. Μετά από πρόσκληση του και πρόταση του τότε Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κυρίου Λουμάνη, που ήταν τότε. Είναι μια πτέρυγα καινούρια, έχει εγκαινιαστεί το 2014. Δεν μας επαρκεί βεβαίως, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την πτέρυγα όλοι εμείς εδώ, η οποία έγινε από το Δήμο Κορινθίων. Έχει κάποια προβλήματα, τα οποία πιστεύω με την καινούργια αρχή δημοτική αρχή θα τα βελτιώσουμε. Έχουν γίνει αιτήματα, έχουμε άμεση συνεργασία με τον Δήμο στα θέματα εδώ. Είμαστε γύρω στους 300 μαθητές στο σχολείο μας, 270. Έχουμε εργαστήρια έχουμε κάνει τα πάντα για να προσφέρουμε στα παιδιά μας, στους μαθητές μας,
ό,τι μπορεί να γίνει. Έχουμε 7 διαδραστικούς πίνακες εδώ, έχουμε εργαστήριο πληροφορικής, εργαστήριο φυσικής, τεχνολογίας, επίσης έχουμε οι αίθουσες για τη μουσική. Βεβαίως τώρα υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την κατανομή των μαθητών για να μην αλλάζουν τμήματα. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Σας ενημερώνω και εγώ είμαι ομάδα υψηλού κινδύνου αυτή τη στιγμή και υποδιευθύντριά μας η κυρία Λαβανίδου, αλλά βρίσκομαι μάχημος σε αυτό το σχολείο, έστω και αν έχω προβλήματα υγείας, γιατί το χρωστάμε στα παιδιά μας, όπως είπε και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας. Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια εδώ, συνεργαζόμαστε με το Δήμο. Βεβαίως το πρόβλημα των καθηγητριών είναι ένα πρόβλημα, το οποίο νομίζω ότι θα μπορέσει να λυθεί μόνο εάν ο Δήμος φτιάξει κάποια συνεργεία καθαριότητας με τη λήξη των μαθημάτων. Διότι θεωρώ οι καθαρίστριες που στείλατε στο Δήμο εσείς, οι οποίες μένουν εδώ, μία καθαρίστρια συγκεκριμένα στο σχολείο μας, με 20 αίθουσες διδασκαλίας, και το ωράριο που έχουν που είναι μειωμένο κατά μία ώρα, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πραγματικά σε όλες τις υποχρεώσεις. Γίνονται φιλότιμες προσπάθειες από όλους μας να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των μαθητών, διότι πρώτο μας μέλημα αυτή τη στιγμή είναι η ασφάλεια των μαθητών και των καθηγητών και βεβαίως μετά η μόρφωση των παιδιών μας. Δεν θέλω να μακρηγορήσω για να αφήσω τον χρόνο να μας πείτε εσείς ό,τι θέλετε, πληροφορίες από εμάς, τις σκέψεις σας. Καλώς ήρθατε και πάλι, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που σας έχουμε μαζί μας. Και θα χαρούμε να σας ξαναέχουμε πάλι μαζί μας και αν μπορέσετε να έρθετε σε μία αίθουσα. Εγώ είμαι διευθυντής σε 9 χρόνια, όπως σας είπα, σε αυτό το σχολείο. Μία αίθουσα εκδηλώσεων, η οποία ήταν από το 1970, που φτιάχτηκε καινούργια, η παλιά πτέρυγα τότε, η οποία είχε γίνει 5 αίθουσες δασκαλίες. Την κάναμε αίθουσα εκδηλώσεων αυτή τη στιγμή, δεν έχει ολοκληρωθεί τελείως, δεν έχουμε κάνει τα γένεια μάλλον, και θα χαρούμε να έρθετε εσείς και ο κύριος Δήμαρχος να κάνουμε τα γένεια σε αυτή την αίθουσα, που είναι 300 τετραγωνικά μέτρα. Μπορείτε να τη δείτε φεύγοντας από εδώ αυτή τη στιγμή, που αξίζει τον κόπο και θα είναι και για όλη την Κόρινθο κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλαπλές χρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Σπανός από το Λύκειο, ο διευθυντής Δήμαρχος. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Βουλευτή, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Περιφερειακέ, προϊστάμενο τη Δευτεροβάθμιας και τη Πρωτοβάθμιας και όλοι οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι. Εμείς μία αρχή έχουμε. Ούτε προβλήματα θα σας πούμε, ούτε τίποτα. Εμείς έχουμε την αρχή που λέει διάλογος και συνεργασία. Έχουμε ένα σύλλογο διδασκόντων που είμαστε ενωμένοι σαν μια γροθιά. Όλες οι αποφάσεις που παίρνουμε είναι ομόφωνες. Η συνεργασία μας με τον Δήμαρχο και με τον κύριο Ταγκαρά της Σχολικής Επιτροπής είναι άριστη. Το ίδιο και με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης. Όλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται τα κινούμε και με συνεργασία τα επιλύουμε. Δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα. Πέρα από τα γενικότερα που ανέφερε και ο Διευθυντής του Γυμνασίου. Συμπληρωματικά μόνο να πω, κυρία Υπουργέ, σε όλο τον νομό, το θύμισες, σε όλο τον νομό, τμήματα με 27 ή 26 παιδιά δεν υπάρχουν πουθενά. Από 25 και κάτω, ναι. Αλλά μην λέμε και 27 και 26. Συμπληρώσω λιγάκι. Το Λύκειο το δικό μου είναι ένας μαθητής αναφρανίων. Σε όλες τις τάξεις δηλαδή, ένας μαθητής αναφρανίων. Στην κατεύθυνση το οικονομίας μαζί με το θετικής γίνονται σε διδασκαλίες. Στο μάθημα της ισχυρίας γίνεται σε διδασκαλία και έχουμε εκεί πέρα 24 παιδιά. Δηλαδή προσπαθούμε να εξοικονομήσουμε και προσωπικό από καθηγητές, αλλά ταυτόχρονα προσέχουμε και την ασφάλεια των μαθητών μας. Κυρίως η ασφάλεια, αλλά και τα υπόλοιπα τα εργασιακά. Εκπέρα των καθηγητών, θέλετε νομίζω κάτι να προσθέσετε. Να πω και εγώ καλωσορίσατε. Κύριε Σπανέ. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε να ακούσετε από κοντά και τα προβλήματά μας. Θέλω να πω ότι κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, όλοι οι εκπαιδευτικοί, είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή, πολύ μεγάλο αγώνα, οι δυσκολίες είναι μεγάλες, γιατί μας διαψεύδει και η πραγματικότητα έξω από το σχολείο, δηλαδή εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τα μέτρα και απ' έξω γίνονται τα τελείως αντίθετα. Τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, εσείς είσαστε σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Επίσης να πω ότι υπάρχει μια δυσκολία στο πρωτόκολλο καθαριότητας, δηλαδή και οι καθαρίστριες κάνουν πολύ μεγάλο αγώνα, αλλά δεν μπορεί μέσα σε 10 λεπτά στο διάλειμμα να καθαριστούν, μία καθαρίστρια να καθαρίσει όλα τα θρανία και σε όλες τις τάξεις. Πιστεύω ότι ούτε σε ένα τμήμα δεν προλαβαίνει. Είναι όλοι βέβαια, προσπαθούμε να προσαρμοζόμαστε
κάθε φορά με τα καινούργια δεδομένα που έχουμε. Όλοι ζούμε μία ρευστή πραγματικότητα, το ξέρετε καλύτερα και από μένα. Και να πω ότι χρειαζόμαστε την ηθική συμπαράστασή σας και την επιβράβευση των συναδέλφων, το λέω γιατί έχουμε δεχτεί πάρα πολύ πόλεμο. Και τότε που κλείσαν τα σχολεία και είναι άδικο για μας, νομίζω. Το ξέρετε ότι όλοι πέσαμε με τα μούτρα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προσπαθήσαμε, υπάρχουν και εκεί δυσκολίες, υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν υπολογιστές, είναι 2-3 παιδιά που είναι στα σχολεία και δεν μπορούν ταυτόχρονα, όταν υπάρχει ένας υπολογιστής, να κάνουν μάθημα. Προσπαθούσαμε με την ασύγχρονη, όλοι αγωνιζόμαστε και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, να δώσουμε στα παιδιά και εσείς και εμείς το ίδιο. Και θέλουμε έτσι τη συμπαράστασή σας στην ηθική. Ξέρουμε ότι υπάρχει προσπάθεια για να λυθούν όλα τα προβλήματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστώ που με ακούσατε. Ο αντιδήμαρχος παιδείας, ο κ. Παπαϊωάννου, και μετά έχετε τον λόγο, κύριε. Καλώς ήρθατε και από μένα. Εγώ απλώς δεν μίλησα γιατί δεν ήθελα να τα ξέρετε καλά τα θέματα. Αλλά το σοβαρότερο και αυτό που είναι το μείζον αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, είναι οι καθαρίστριες. Έχουν απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ μικρός αριθμός. Έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες με τον Δήμαρχο από τον Αύγουστο έχει τώρα. Και νομίζω πρέπει να μας βοηθήσετε, γιατί όλο το θέμα είναι τα παιδιά. Εκεί πρέπει να κοιτάξουμε όλοι πάνω στα παιδιά, γιατί στο άνοιγμα των σχολείων, να το πω εγώ τώρα, έχουν βοηθήσει κατά πολύ και οι καθηγητές και οι γονείς για πρώτη φορά. Έτσι. Θέλουμε τη βοήθειά σας και ένα δευτερεύον να μας βοηθήσετε λίγο με τα κτίρια, τα οποία είναι μπαμπάλια και έχουν πάρα πολλά θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το λόγο σε εσάς. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά να είμαι σήμερα μαζί σας. Και θέλω να ξεκινήσω από το τελευταίο που είπαμε. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Αν είμαι εδώ σήμερα, ένας από τους βασικούς λόγους είναι για να σας εκφράσω την αμέση παράσταση της κυβέρνησης σε αυτό το δύσκολο έργο που επιτελείτε όλοι σας. Όταν λέω όλοι σας, εννοώ πρώτα απ' όλα η εκπαιδευτική, η μάχημη εκπαιδευτική που είναι στην τάξη, η οποία διαδραματίζει ένα καθοριστικό ρόλο για την υποδειγματική τήρηση των μέτρων αυτή την ιδιαίτερη χρονιά. Εννοώ τα στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία επίσης έχουν ακέραιο ρόλο να παίξουν σε αυτή τη δύσκολη φετινή χρονιά. Εννοώ την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία και εκείνη συμβάλλει καθοριστικά σε πολύ σημαντικούς τομείς, όπως είναι και η καθαριότητα, όπως είναι ο εξοπλισμός του σχολείου μας με αναλώσιμα υλικά. Ο ρόλος των Δήμων είναι πάρα πολύ σημαντικός. Βεβαίως στους βουλευτές μας και μίλησα και με άλλους βουλευτές του νομού και οι οποίοι δυστυχώς δεν μπορούσαν να είναι σήμερα. Όμως όλοι μαζί συμβάλλουμε ούτως ώστε η φετινή χρονιά, η οποία είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, σε αυτή τη χρονιά να διασφαλίσουμε το αγαθό και της υγείας και της εκπαίδευσης. Πρέπει να σας πω ότι καταβλήθηκαν πολύ μεγάλες προσπάθειες πριν από την έναρξη φετινής χρονιάς. Έγινε μια προετοιμασία σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ο συνήθις άξονας προετοιμασίας για κάθε σχολική χρονιά. Και εκεί είχαμε βάλει ένα στοίχημα. Θα τα πάμε καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά παρά την πανδημία. Είχαμε βάλει ένα στόχο να στελεχωθούν τα σχολεία μας πιο νωρίς. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είχαμε περάσει ειδικές ρυθμίσεις, οι οποίες στόχευαν στην σωστή εύρυθμη στελέχωση των σχολείων μας. Και νομίζω αυτό με τη βοήθεια όλων μας το έχουμε επιτύχει. Είδαμε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια αναπληρωτές, οι οποίοι ήταν πριν την πρώτη μέρα του σχολείου, στη θέση τους. Θα μου πείτε αυτονόητα πράγματα, βεβαίως. Αυτονόητα πράγματα, πριν όμως δεν συνέβαιναν τα τελευταία χρόνια. Και αυτό το οφείλουμε σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα που συνέβαλε καθοριστικά για να γίνει αυτό. Άρα το πρώτο κομμάτι είναι η συνήθις προετοιμασία για την έκτη σχολή. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο κομμάτι. Και αυτό έχει να κάνει με την πρωτοφανή υγειονομική κρίση που διαδηλώνει. Και εκεί πρέπει να σας πω ότι θα έλεγα η εκπαίδευση είναι από τους πιο δύσκολους τομείς. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των στελεχών σε όλη αυτή τη διαδρομή ήταν πάρα πολύ βασικός. Το Μάρτιο και τον Απρίλιο, όταν κληθήκαμε όλοι και εσείς πρωτίστως να μεταφέρουμε σε λίγα 24 ώρα όλη την εκπαιδευτική διαδικασία από τη διαζώσεις μορφή στην εξαποστάσεως. Και ξέρω ότι αυτό
είχε ως συνέπεια ξενύχτια, πολύ μεγάλη προσπάθεια, εξοικείωση με νέα εργαλεία και με περηφάνεια θα τονίσω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών μας, η συντριπτική, πραγματικά ανταποκρίθηκε με εξαιρετικό τρόπο. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία και το έκανε από αγάπη για τα παιδιά μας, για τους μαθητές μας, νεράκι, φιλότιμο και πραγματικά είναι εντυπωσιακή η προσπάθεια που καταβλήθηκε. Και όχι μόνο τότε, και όταν άνοιξε την πάλι τα σχολεία μας. Γιατί και εκεί ήταν πολύ κρίσιμος ο ρόλος όλων, όλων των μελών της παιδευτικής κοινότητας. Στο πώς θα ανοίξουν τα σχολεία μας με βάση τις οδηγίες που μας είχαν δώσει οι επιστήμονες, οι ειδικοί επιστήμονες. Και θα θυμόσαστε για παράδειγμα ότι πολλοί είχαν επιφυλάξει το να έχει το σχολείο. Εμείς λέγαμε όχι, εφόσον οι επιστήμονες μας το υποδεικνύουν, εφόσον τηρούμε τα μέτρα προστασίας και πρόληψης, πρέπει τα παιδιά μας να βρεθούν στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα παιδιά μας ανήκουν εδώ, στο σχολείο. Εδώ είναι η θέση των παιδιών μας. Και βεβαίως, πρώτο μέλημά μας είναι να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία, αλλά παράλληλα οφείλουμε ως πολιτεία να διαφυλάξουμε και το αγαθό της εκπαίδευσης και να φροντίσουμε να μην χάνουν τα παιδιά μας, να μην αποκοπούν από την εκπαιδευτική διαδικασία παρά τη δύσκολη κρίση που διανύουμε. Και τώρα, σε αυτή τη φάση, ο ρόλος είναι και πάλι κρίσιμος. Ακούσατε χθες τον Πρωθυπουργό μας, ο οποίος είπε ότι τα σχολεία μας, αν χρειαστεί, είναι τα τελευταία που θα σκεφτεί κανείς να κλείσει. Γιατί πλέον οι εξελίξεις είναι τέτοιες στην πανδημία, γίνονται όλες οι προσπάθειες με άλλα μέτρα προκειμένου ακριβώς να θωρακίσουμε την εκπαιδευτική κοινότητα και να φροντίσουμε το σώμα το παιδί να βρίσκεται στον χώρο όπου ανήκει. Εγώ λοιπόν είμαι εδώ σήμερα για να σας ευχαριστήσω για όλες τις προσπάθειες που καταβάλλετε όλοι μαζί. Γιατί το έργο είναι συλλογικό. Δεν είναι ενός ανθρώπου, δεν είναι μιας ομάδας, είναι συλλογικό έργο. Αν δεν ήταν οι εκπαιδευτικοί μας, οι οποίοι με αυτές τις τεράστιες προσπάθειες κατάφεραν να κρατήσουν ζωντανή την εκπαίδευση στο δύσκολο καιρό της κρίσης, τα στελέχη μας, και με την ευκαιρία να ευχηθώ και καλή αρχή και καλή θητεία στα νέα στελέχη εκπαίδευσης. Αν δεν ήταν η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία συνδράμει με αυτόν τον καθοριστικό τρόπο, όλοι μαζί συμβάλλουμε ούτως ώστε να διαφυλάξουμε δύο πράγματα. Το αγαθό της δημόσιας υγείας, αλλά και την κατά το δυνατόν απρόσκοπτη παροχή της εκπαίδευσης. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι εγώ θα είμαι εδώ για ό,τι χρειαστείτε. Το ξέρουν τα στελέχη μας, είναι αλήθεια ότι συνομιλούμε διαρκώς. Μερικές φορές, ξέρετε, νιώθω και άνθρωποι, σας παίρνω στα αύριο μας άνοιχτα, αλλά θεωρώ ότι είναι η δουλειά όλων μας να είμαστε συνεχή εγρήγορση. Η φετινή χρονιά είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, μια δύσκολη χρονιά και το μεγάλο μας στοίχημα είναι πώς διαφυλάχοντας τη δημόσια υγεία θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε την παροχή της εκπαίδευσης όσο πιο απρόσκοπτη γίνεται. Τα παιδιά μας ανήκουν στο σχολείο. Ναι με μέτρα προστασίας, ναι με πρόληψη, ναι με αυτή τη μάσκα την οποία όλοι μας έχουμε πλέον συνηθίσει. Είναι ένα μέρος της καθημερινότητάς μας για όλους μας. Είναι όμως ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε αυτή τη στιγμή για να προστατεύσουμε σε αυτούς μας, αλλά πρωτίστως τους γύρω μας. Τις οικογένειές μας, τους εκπαιδευτικούς μας, τα στελέχη μας. Εγώ λοιπόν να σας διαβεβαιώσω, θα είμαι εδώ για ό,τι χρειαστείτε. Δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκομαι εδώ. Να ξέρετε, έχει την αμέριστη συμπαράσταση του Υπουργείου. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου να σας επιτρέψουμε να κάνετε το έργο σας, το λειτουργήμα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε, για τη φιλοξενία. Με μεγάλη χαρά να σκεφτούμε και άλλες δράσεις που θα μπορούμε να κάνουμε από κοινού και να ξέρετε ότι το Υπουργείο Παιδείας θα είναι δίπλα σας σε όλη την προσπάθεια που αφορά στην περιοχή της εκπαίδευσης των να περάσετε και από το Λύκειο. Από το Λύκειο. Γιατί οι συνάδελφοι είναι στι τάξει του, κάνουν εφημερίδε κτλ. Και θα πληγωθούν αν είστε στον ίδιο χώρο. Πείτε. 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 Τώρα έτσι όπως έχουμε γίνει με τη μάχη. Νομίζω ότι τα παιδιά είναι χειρότερα. Θα θέλατε να μην τους φοράτε, άμα δεν είναι δίκαιο. Καλά, μα προστατεύει εμάς και το σπίτι μας. Δυσκολεύεσαι, πες την υπουργό. Την έχεις συνηθίσει τη μάσκα. Την έχεις συνηθίσει, τη φοράς όλη μέρα. Ναι. Στην αρχή ήταν δύσκολο.
Πιο δυνατά λίγο, φίλε, πιο δυνατά. Και τώρα σου είναι το ίδιο ότι φοράς τα χωρά, τι είσαι εσείς. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είστε? Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Η φορά και είναι την ευρία, δηλαδή όλοι. Ναι, ναι, ναι. Σε πόση ώρα έχει διάλειμμα? Τώρα σε 5 λεπτά για παράδειγμα. Πάμε σε μια αίθουσα μέσα τότε να τους δούμε σε μια αίθουσα. Πάμε διάλειμμα. Ναι, ναι. Πώς πάτε, κάτι τέτοιο. Περίμενε την πρώτη χρονιά. Τις μάσκες έχουμε συνηθίσει. Ναι. Θέμα συνήθειας πάντα, δεν είναι? Ναι. Και για παιδί μου, πώς νιώθετε για την χρονιά? Εννοείται να τα καταφέρουμε όλοι μαζί, εννοείται. Με μαθήματα πώς έχουν αρχίσει? Τι κάνατε τώρα? Ιστορία. Και? Είναι κάτι που θέλετε να ζητήσετε από την Υπουργό? Τι να αλλάξετε στο σχολείο, πείτε μου. Τι θέλω. Τι να αλλάξετε, ποια τα αλλάξουν όλα. Τι να αλλάξουμε, τι να αλλάξουμε στο σχολείο του. Τι τρέπεστε, τι τρέπεστε. Όλα τέλεια είναι. Ναι, ναι. Όλα τέλεια, θα σου πείσω αυτό. Όλα τέλεια. Παιδιά. Δεν είναι παρά το. Οι καθηγητές σας είναι καλοί. Θα προσέχουνε. Ναι. Διευθυντής. Ναι, πολύ καλά. Κανένα παράδειγμα. Ναι, όχι. Το κίνιο που είναι έτσι. Κάτι άλλο τι θα αλλάζατε. Τώρα με τις πανελλαδικές. Γεια σας, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά. Πώς είστε? Καλά είστε? Μια χαρά εσείς. Περάστε. Γεια σας. Ναι. 14 ώρες λογαριασμός, 15 εξηγήσεις στο σχολείο Παπαϊκά μέχρι τις 4 και τα τρέφημα των ημέρων. Πότε θα ξαναγίνει αυτό? Θα σας πω δεν θα ξαναγίνει. Αυτό και σας το λέμε, γιατί για μας είναι μεγάλη βοήθεια το λόγιο δημοκρατία. Γιατί οι γονείς να πάρουν λίγο ανάσταση, κατάλαβα τα παιδιά μου. Κοιτάξτε, δώσαμε πολύ μεγάλη ανάσταση στο νούμερο και δίνουμε. Έχουμε συνεχώς εγγραφές σε όλη τη χώρα. Και εμείς, το σπιτό περιμένουμε, θα έχουμε κι άλλους. Και χωρίς κρυσίδια. Χωρίς κρυσίδια. Γιατί σας ασφάλισα διπλό 200 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουμε να επεκτείνουμε το νούμερο όσο περισσότερο χρειαστεί. Εμείς, αν έχουμε τη δυνατότητα του προσωπικού και τα 40 παιδιά θα φέρουμε νούμερο. Και καταλαβαίνετε, οι γονείς θα δουλέψουν. Να πάρουν μια ανάσα και όχι μόνο αυτό. Για μας είναι ένα μεγάλο μέλημα και παιδαγωγικά να στερηθεί το τρίμερο, αλλά επιπλέον να περιορίσουμε, όσο σκληρό και να μου πείτε αυτό, τις επαφές των παιδιών με τους παππούδες, τις γιαγιάδες. Άρα για μας το νοήμερο είναι ένα σημαντικό μέτρο πρόληψης, πέρα από παιδαγωγικό μέτρο, ένα σημαντικό μέτρο πρόληψης και γι' αυτό και έχουμε ασφαλίσει τα επιπλέον κονδύλια, προκειμένου ακριβώς να. Εμείς σας λέω 15 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαμε και τα τρία τμήματα νοήμερο με το βοήθεια του κομμάτου βέβαια που στελεχωθήκαμε στην δικιά σας. Τα στελέχη μας κάνουν εξαιρετική δουλειά. Θέλω να σας δείξω λίγο το σχέδιο μας. Ως εικαστικός μας. Φέτος έχουμε πάλι εικαστικά, τα οποία με τη βοήθεια των παιδιών. Και στην κουζίνα μέσα, βάζουμε και έχουμε ζωγραφίσει όλους τους τύπους. Και ξεκινήσαμε, γιατί μας χάλασαν λίγο να κάνουν και έξω και μας χάλασαν εξωσχολικοί. Έχουμε έρθει σε συνεργασία τώρα με το κομμάτι της γράφης του κοινωμού, ώστε να τους δώσουμε ένα τοίχο σε συνεννόηση με τη διεύθυνση του σχολείου, να κάνουμε κάτι τέτοιο για να το προστατεύουμε. Μάλιστα. Θα βάλετε για να μην έχουν πέρα. Με το τραπέζι δεν έχουμε κάποιο χώρο ώστε να είναι αυτόνομο. Να σας δώσω αυτό. Είναι το σήμα μας, το βλέπετε εκεί, που κάναμε 3 Δεκέμβρη πέρσι, συγκλήρωση. Ναι. Μόνο πέρσι το σχολείο μας πραγματοποίησε 14 εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα έχω εδώ. Αυτά είναι αντίτυπα των εφημερίδων μας. Βάζουμε εφημερίδες και εντύπη και υλικό. Είναι για εσάς. Αυτά είναι για το εφημερίδιο. Σας έχω κι άλλο, μην με συγκλήρω. Να πούμε και ρομποτική, έτσι. Βεβαίως, αυτό θα έλεγα. Ναι. Ότι ξεκινάμε από αγωγή υγείας, μαθαίνουν τα παιδιά να φέρουν τα χέρια μας. Να πλένουμε τα δόντια μας και φτάνουμε μέχρι ρομποτική. Είμαστε 44 εκπαιδευτικά προγράμματα. Έχουμε σύμπραξη με ο δύο της κορίτσης, το Καλογεροπούλιο 2. Έχουμε σύμπραξη με το δεύτερο Μητρακείο. Προχθές συνεργαζόμαστε και λόγω COVID
έχουμε μπει να κάνουμε μέσω Skype αυτά τα μαθήματα. Ναι, ναι. Η φιλοσοφία του σχολείου, τουλάχιστον όσο είμαι εγώ δύο χρόνια εδώ, είναι να είναι ανοιχτό στην κοινωνία, τα παιδιά μας να είναι έξω, να μην είναι κρυμμένα, γιατί δυστυχώς οι γονείς είναι σε αυτό το επίπεδο, δεν έχουν να βάλουν τα παιδιά τους. Γιατί η κοινωνία μας δεν έχει μάθει να αποδέχεται παιδιά με έναν δρόμο. Προσπαθούμε τα παιδιά μας να γνωρίζουν όλα τα κοινωνικά πλαίσια, να είμαστε ανοιχτοί στην κοινωνία, να έρχεται κόσμο. Έχουμε κάνει και σύμπραξη με ένα ΙΕΚ το οποίο κάνει τη διατροφή. Και μπήκαμε στο Πανελλήνιο Δίκτυο Διατροφής, θα παίρνουμε δωρεάν πρωινό. Είμαστε και στα σχολικά γεύματα. Και πέρα από αυτά, ότι η φιλοσοφία του σχολείου είναι να έχουμε οι γονείς να μην βάζουν τίποτα. Το σχολείο έχει δυνατότητα να βρίσκει χορηγίες, ώστε οι γονείς με τόσα που περνούν να μην έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Πέρσι και πρόπερσι, όλες τις εκδομές που πήγαμε, επισκέψεις στην ουσία πήγαμε και στον κύριο Παυλόπουλο, αν επίσκεψε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και είμαστε τώρα και σε επικοινωνία με το γραφείο της κυρίας Κυλαρόπουλου, να πάμε, πήγαμε όλα δωρεάν με χορηγίες, ώστε οι γονείς να μην επιβαρυνθούν καθόλου. Νομίζω ότι το ελάχιστο μπορούμε να πάμε για στους γονείς. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε ένα τέτοιο παιδευτικό προσωπικό. Αυτό είναι αλήθεια. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε που είστε όχι μόνο συμβολικά αλλά εξόχως ουσιαστικά. Και να σας πω, να σας διαβεβαιώσω ότι πραγματικά σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου τα ειδικά σχολεία μας κάνουν εξαιρετική δουλειά. Είναι πραγματικά οι άνθρωποι φταγμένοι για αυτό που κάνουν. Θα ήθελα να πω μόνο όταν η πολιτεία βρει τον βηματισμό της όπως πρέπει, να τους θυμηθούμε τους ανθρώπους αυτούς, γιατί κάποτε υπήρχε ένα συμβολικό επίδομα για την ειδική αγωγή. Νομίζω θα έχει περισσότερο αξία συμβολική ότι αναγνωρίζουν το τέτοιο, γιατί πραγματικά κάνουν σπουδαία δουλειά οι άνθρωποι αυτοί. Πάντως είναι γεγονός ότι στο ΛΚΑ το εκπαιδευτικό σώμα και πόσο μάλλον και σε αυτά τα σχολεία που είναι ειδικών απαιτήσεων, είναι σημαντικό να βλέπει την προσπάθεια που καταβάλουν. Και δεν το λέω μόνο η Κορυφαία, το λέω γενικότερα προφανώς. Είναι πραγματικά σημαντικό να βλέπει κανείς πώς αφιερώνεται. Υπάρχει τρόπος και τρόπος για τη δουλειά σου. Δεν υπάρχουν πολλά. Αλλά είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπει κανείς με πώς αφιερώνονται πραγματικά στο έργο τους οι εκπαιδευτικοί και δει αυτά τα σχολεία τα οποία έχουν αυτές τις διαφορετικές απαιτήσεις. Να σας πω μόνο ότι οι απαιτήσεις δικές μας είναι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί εμείς τα αναλώσιμα που λένε τα άλλα σχολεία, τα βιβλία τακτικής ανάπτυξης, αν χρειάζονται ένα πακέτο μωρομάτιδα, εμείς χρειαζόμαστε 10. Δηλαδή, μόνο αυτό να σας πω. Όμως το σχολείο βρίσκει τρόπους, έχει δίπλα του χορηγούς, γιατί βλέπετε τι έργο παράγουν. Το θέμα μας είναι. Εμείς το πρόβλημά μας το μεγάλο είναι το κτηριακό. Γιατί η κυρία Μαριλένα. Έχουμε μια χορηγία 25.000 ευρώ από δύο εταιρείες στην Κόρυφο να κάνουμε στο πρώτο νοικιακογείο το προάβλιο να γίνει πισίνα με θεραπευτικούς σκοπούς. Και την αίθουσα του ειδικού νοικιακογείου να γίνει αίθουσα εστιατορικής ολοκλήρωσης 15.000 ευρώ από τον Ιάρχο και από τον Γαρέλια. Δηλαδή έχουμε χρήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Δεν έχουμε το χώρο. Και φυσικοθεραπευτήριο έχουμε έτοιμο, δηλαδή υπάρχει χορηγία να μας το φτιάξουν. Δεν έχουμε το χώρο. Αυτό είναι το θέμα μας. Θα μπορούσε να γίνει ένα σχολείο πρότυπο με αυτά που σας λέω. Μόνο αυτό. Με τα νοικιαγωγεία τα οποία σχεδιάζουμε να έρθουν στο Δήμο, να δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσετε περισσότερο χώρο. Ο κ. Δήμαρχος γνωρίζει το θέμα. Το εγκαινιάζουμε σε δύο εβδομάδες και το πολυδύναμο και σχεδιάζουμε άλλα δύο, τα οποία θα ενταχθούν σύντομα και με τη βοήθεια της Υπουργού στα επιδοτούμενα προγράμματα και σε δύο χρόνια λογικά θα μπορούν να είναι λειτουργικά. Με αποτέλεσμα να έχουμε χώρο. Βεβαίως, γιατί χρήματα μπορούμε να έχουμε. Υπάρχει ευτυχώς η κοινωνία είναι δίπλα στα μέρα, τα βλέπω ότι γίνεται δουλειά και όταν τα παιδιά βγαίνουν στην κοινωνία και υπάρχουν παιδιά που κυκλοφορούν στον δρόμο χωρίς κρίση, χωρίς τίποτα. Και που συμμετέχουν σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα, αυτό είναι τρομερό επίτευγμα. Αν δεν είναι αυτό, τότε τι είναι σωστά, η ειδική αγωγή. Και η θέση σας εδώ σήμερα δείχνει πώς πρέπει να είναι η ειδική αγωγή στην Ελλάδα. Πρέπει να είναι στην πρώτη θέση η ειδική αγωγή. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε έρθει εδώ και πρέπει να σας πω ότι όποτε πηγαίνω περιοδεία οπουδήποτε στη χώρα, πάντοτε επιδιώκω να πηγαίνω και σε ειδικά σχολεία. Και θέλω να περάσω ένα μήνυμα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι και προχώρησαν όπως είχαμε δεσμευτεί οι μόνιμοι διορισμοί στην ειδική αγωγή. Μετά από τόσα χρόνια. Και για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά, ναι. Και αυτό παρά τις αντίξωες συνθήκες. Διότι ξέρετε ότι για να γίνει επεξεργασία όλων αυτών των φακέλων, των χιλιάδων υποψηφίων,
και σε επίπεδο Υπουργείου Παιδείας και Περιφερειακών Διευθύνσεων, αλλά και σε επίπεδο του ΑΣΕΠ, ήταν μια πραγματική πρόκληση. Ναι. Και όμως ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας. Είναι μια πρωτοβουλία που θέλω να πιστεύω βρίσκει σύμφωνη όλη τη Βουλή κιόλας. Ξεκίνησε την προηγούμενη κυβέρνηση. Εμείς θεωρήσαμε χρέος μας να το προχωρήσουμε τάχιστα, να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να ολοκληρωθούν προκειμένου 1η Σεπτεμβρίου να είναι στη θέση τους. Και ήταν αυτό έχει ένα συμβολισμό. Ναι. Θεωρούμε ότι ειδικά, πόσο μάλλον στα ειδικά σχολεία, είναι πάρα πολύ σημαντικό επιτέλους να γίνουν αυτοί οι μόνιμοι διορισμοί. Γιατί διαφορετικά, κάθε χρόνο ο αναπληρωτής, ο οποίος συνδέεται με τα παιδιά αυτά, καλείται σήμερα να είναι στην Κόρινθο και του χρόνου να είναι στην Αλεξανδρούπολη και την επόμενη χρονιά να είναι στην ΚΑΣ και το καθεξής. Και ξεκινά ένα πρόγραμμα και δεν μπορεί να το τελειώσει. Δεν υπάρχει συνέχεια στο σχολείο. Έχει το καινούργιο και κάτι άλλο. Ενώ τώρα υπάρχει μια βάση. Και εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη μαζί με την κυρία Κωστάκη που με μιλήσει ότι από 1η Σεπτεμβρίου στελεχώθηκε το σχολείο. Ναι, ναι. Αυτό για μας είναι τρομερό. Mm. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, να στελεχωθεί το σχολείο 1η Σεπτεμβρίου, ώστε να ξεκινήσουμε 15 Σεπτεμβρίου κανονικά το μάθημα, το πρόγραμμά μας 8-4 όπως πρέπει να είναι. Και το άλλο ημέρα εγώ. Να είστε βέβαιοι, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Έχουμε εξαιρετικά στελέχη εκπαίδευση που διαρωτίζουν ένα καθοριστικό ρόλο σε όλη την προσπάθεια και τη στελέχωση. Yeah. Και βεβαίως είμαστε τυχεροί που και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι τόσο ενεργή, είναι δίπλα στην προσπάθεια για τα σχολεία μας, το ξέρω, και καταβάλλει και πολύ μεγάλες προσπάθειες. Και να είστε βέβαιοι ότι θα συνεργαστούμε όλοι προκειμένου να διορθώσουμε και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την κατάσταση στα σχολεία μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επίσκεψη, να σας δώσουμε και κάποια. Έχουμε, γιατί είχαμε και του Ιωνιάτου του Μπαζάρη και μας έχουμε φυλάξει κάποια πράγματα. Να σας πω, δεν έχουμε Χριστούγεννα. Όχι, αλλά ήρθατε σε ένα σχολείο που κάνουμε πολλά πράγματα. Σας έχουμε ένα βήμα πολλά για να δείτε τι κάνουμε σε ένα χρόνο εδώ. Να δω λίγο, αυτό σου παράσει. Ναι, σου παράσει, βεβαίως. Τι ωραία. Ναι. Και λαμπάδες κάναμε και κοσμήματα έχουμε κάνει με τα παιδιά μας. Κοιτάξτε, είναι γυροκλήτα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και αυτό είναι και εσάς και το γραφείο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε όλοι πάρα πολύ. Για να πω πραγματικά συγχαρητήρια για την κάρτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς που είμαστε στο σχολείο μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.